προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Προσπαθούμε να με τη δράση μας να κινητοποιήσουμε όσους ευθύνονται για όλα αυτά, όσους έχουν την υποχρέωση να κάνουν πράγματα, να τα κάνουν. Και να μην μένουμε στάσιμοι και να μην κρυβόμαστε πίσω όλοι από την Τρόικα και από τις περικοπές οι οποίες εν πολλοίς μας επιβάλλονται. Μάλιστα. Και φαίνεται ότι η προσπάθεια αυτή, επειδή διαρκεί χρόνια, κύριε Σαϊτάκη, δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για τα προβλήματα, για τα χάλια θα πούνε κάποιοι άλλοι, που αυτή την ώρα παρουσιάζονται σε τέτοιου είδους υπηρεσίες που δεν ευθύνεστε εσείς, γιατί δίνετε αγώνες ζωής, πολλές φορές με δικά σας έξοδα, εάν θυμηθώ το ρεπορτάζ τα προηγούμενα χρόνια. Προσπαθείτε να κάνετε πράγματα για τον εαυτό σας, για την υπηρεσία σας. Απευθύνεστε πολύ περισσότερο στην πολιτική ηγεσία. Μια πολιτική ηγεσία που ωστόσο κοφεύει και δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα έχει τη δυνατότητα να κοφεύει. Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Δυστυχώς πολλές φορές, συνεχώς, και εμείς και άλλοι προσπαθούμε να αναδείξουμε τα προβλήματα και να απαιτήσουμε και να ζητήσουμε λύσεις. Λύσεις οι οποίες πολλές φορές δεν χρειάζονται χρήματα. Απλά χρειάζονται κοινό νου. Δυστυχώς μέχρι σήμερα ελάχιστα έχουμε καταφέρει στον τομέα αυτό. Νομίζουμε όμως ότι η συγκυρία αυτοί που ζούμε, νομίζουμε ότι η συγκυρία αυτή που ζούμε ως χώρα, ας πούμε, πρέπει να μας συνεγείρει όλους και να δούμε αλλιώς τα πράγματα και να κάνουμε πράγματα για τα οποία μπορούμε να κάνουμε, τα οποία εύκολα μπορούμε να κάνουμε. Όπως παραδείγματος χάρη είναι αυτό το θέμα το οποίο εφήξατε αρχικά και εφήξαμε εμείς με μια ανακοίνωσή μας εχθές στα μέσα. Δηλαδή το κτηριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα λιμεναρχεία της χώρας. Και επειδή η ημερίδα αλλά και το συνέδριο της Ένωσης θα γίνει στο Ηράκλειο, μια επιλογή που καθόλου δεν ήταν τυχαία για μας, νομίζω ότι το θέμα, αυτό το κτηριακό θέμα που φίξατε και φίξαμε με την ανακοίνωσή μας εχθές, δεν χρειάζεται τεράστια ποσά για να αντιμετωπιστεί. Θέληση χρειάζεται και η θέληση αυτή δεν υπάρχει. Έτσι, και ελάχιστα χρήματα από την πλευρά των οργανισμών. Από τον οργανισμό λυμένος. Δυστυχώς, όπως πολλοί, τουλάχιστον αυτοί που επισκέπτονται το λιμάνι του Ηρακλείου, αλλά και άλλοι, θα έχουν διαπιστώσει ότι το λιμεναρχείο Ηρακλείου είναι γύρω-γύρω περιφραγμένο με αυτό το πλαστικό, το ξέρετε, που χρησιμοποιούν ας πούμε στα κτίρια, τα επικίνδυνα, έτσι, για να μην πέσει ένα κομμάτι στο ΒΑΣ για να χτυπήσει κάποιο από τους συναλλασσόμενους ή και το προσωπικό. Αυτό θεωρείται ότι θέλει τεράστια ποστά, ας πούμε, για να αντιμετωπιστεί. Θέληση θέλει. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτή η θέληση ούτε από την πλευρά του οργανισμού, ο οποίος, σας λέω και επίσης, έτσι, είναι και υπεύθυνος για όλη αυτή την ιστορία. Είναι υπόχρεος, μάλλον θα το έλεγα καλύτερα. Μάλιστα. Λοιπόν, τέτοιου είδους λοιπόν πρωτοβουλίες ζητούμε, επιζητούμε. Αυτό κύριε Σαϊτάκη, γιατί εσείς ως πρόεδρος, ως συνδικαλιστής μπορείτε να εκφραστείτε. Σας ρωτάω λοιπόν στα ίσια. Αυτό έτσι όπως ακούγεται, βάσει της κοινή λογική στα δικά μου τα αυτιά αυτή την ώρα, υποκρύπτει κάποια σκοπιμότητα. Ποια θα μπορούσε να είναι η σκοπιμότητα? Το κτίριο το απλό, όπως λέτε, σε ένα χώρο που πραγματικά βλέπει ο καθένας από εμάς διαγυμνού οφθαλμού ποια είναι η κατάστασή του πηγαίνοντας στην περιοχή αυτή, όπως επίσης στα Χανιά είτε στην περιοχή της Ιεράπετρας. Έτσι, 2-3 κομβικά σημεία αναφέρουμε. Γιατί λοιπόν αυτή η σκοπιμότητα? Πιστεύετε ότι υπάρχει σκοπιμότητα, κάτι έχουν στην πίσω πλευρά του κεφαλιού τους για να μην κάνουν τέτοιου είδους απαραίτητες κινήσεις? Διότι αν κάποιος από εμάς αυτή την ώρα σκεφτεί και πει, πάρτε ρε παιδιά τους ανθρώπους αυτούς, να τους στεγάσετε σε μια άλλη υπηρεσία, σε ένα άλλο κτίριο εννοώ, όχι σε μια άλλη υπηρεσία, σε ένα άλλο κτίριο, να είναι πιο ανθρώπινες οι συνθήκες εργασίας, όπως τα λέγανε στο παρελθόν, θα έρθουν και θα σου πούνε, ξέρετε όμως, είναι κομβικό το σημείο, ας πούμε, στο συγκεκριμένο σημείο. Μιλάμε για την αυλή μας, για το λιμάνι του Ηρακλείου. Έχει τη θέα, έχει την άποψη, έχει την εποπτεία διαγυμνού οφθαλμού, έχει την δυνατότητα να δει και να ελέγξει ένα πάρα πολύ μεγάλο θαλάσσιο χώρο. Πιστεύετε λοιπόν ότι υπάρχει σκοπιμότητα? Τι στην ευχή συμβαίνει? Εμείς η εκτίμηση δική μας είναι ότι είναι αδιαφορία αλλά και επιλογή. Και τα δυο μαζί θα έλεγα. Επιλογή λέω γιατί θεωρώ ότι
οι κύριοι εκεί του οργανισμού θέτουν άλλες προτεραιότητες ή υποκρύπτουν κάτι το οποίο εμείς δεν ξέρουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να φανταστούμε. Ίσως ας πούμε το κτίριο αυτό να μην συντηρείται, λέω εγώ τώρα, έτσι, επειδή αποτελεί ένα καλό φιλέτο του λιμανιού και ξέρετε τώρα με την, με την πώληση των λιμανιών και όλα αυτά που γίνονται ας πούμε, έτσι μπορεί αυτό να εξυπηρετεί, να καταρρεύσει όλη αυτή η ιστορία για να βρεθεί αργότερα ας πούμε μια άλλη πιο επίγουσα λύση, ξέρετε, για τη μεταστέγαση. Αυτό και όμως... αυτό ως ένα καλό φιλέτο. Μάλιστα. Στο καλύτερο σημείο του λιμανιού να δοθεί σε κάποιες ιδιότητες. Αυτό είναι μια προσέγγιση όμως... την οποία μπορούμε να κάνουμε εμείς αρχικά. Αυτό όμως φαίνεται να είναι μια κεντρική πολιτική γραμμή, γιατί δεν φαντάζομαι ότι ένας διορισμένος αυτή την ώρα προχωρεί σε τέτοιου είδους κινήσεις, διότι οι πρόεδροι είναι διορισμένοι. Και δεν έχει να κάνει με την οικονομική κρίση, διότι αν τα τελευταία 5 χρόνια μπορεί να ζούμε 6 μέσα σε αυτό το καθεστώς, υπήρξαν και πρώτερα χρόνια που ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αλλά δεν είδαμε κάτι ουσιαστικό. Αντίθετα, τα ίδια προβλήματα μιλούσαμε. Ασφαλώς και έχει να κάνει με κεντρική πολιτική απόφαση. Αλλά άραγε οι διορισμένοι, από πού διορίζονται, από εσάς και από μένα? Από τις κυβερνήσεις διορίζονται. Άρα λοιπόν τι κάνουν ακριβώς? Εκτελούν τις παραγγελίες αυτών που τους διορίζουν. Αυτό ακριβώς πιστεύω ότι συμβαίνει, όχι μόνο στην περίπτωση του Ηράκλειου. Δεν θέλω να εστιάσω τώρα εγώ στην Ηράκλειο μονάχα. Έτσι, απλά μείναμε παραπάνω εικόνα, επειδή είναι στη γειτονιά μας. Αυτή είναι η εικόνα εν συνόλο στην Ελλάδα, έτσι. Όπου υπάρχουν προβλήματα φυσικά. Δεν είναι όλα παντού τα ίδια προβλήματα. Υπάρχουν και κτίρια λιμεναρχείων τα οποία είναι εξαιρετικά. Mm-hmm. Δεν λέμε ότι όλα είναι σε αυτή την κατάσταση, αλλά επειδή αναφερόμαστε τώρα στην Κρήτη, επειδή το συνέδριο και η ημερίδα που έχουμε εντάξει εκεί στο συνέδριο μέσα που αφορά ας πούμε στους πνιγμούς, που αν θέλετε να μιλήσουμε στη συνέχεια γι' αυτό, βεβαίως. Κάνουμε τώρα νύχτη ας πούμε για το Ηράκλειο. Δεν θέλω δηλαδή να εστιάσω, να φανεί κάτι το οποίο είναι ενδεχομένως να παρεξηγηθεί ότι είναι κάτι το οποίο... Το είπατε κύριε Σαϊτάκη, ναι. Εξωτερικά μπροστά είναι κλειστό, διότι περιμετρικά υπάρχει ο κίνδυνος πτώσης οβάλλου, περιμετρικά. Στα Χανιά και μέσα βέβαια είναι η ίδια κατάσταση, έτσι. Βέβαια, όποιος έχει μπει μέσα γνωρίζει τι γίνεται. Ένα κομμάτι του κτηρίου στο κεντρικό λιμενερχείο Χανίων δεν χρησιμοποιείται, έχει κρυθεί κατάλληλο. Από τους τελευταίους σεισμούς πολλά χρόνια πίσω. Έτσι. Στο Ρέθυμνο οι πολίτες εύχονται να μην φουσκώσει η θάλασσα και πλημμυρίσει, όπως έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Το έχετε καλύψει εσείς πολλές φορές, οι δημοσιογράφοι εννοώ, ας πούμε στα μέσα, το λιμεναρχείο να κολυμπάει στο νερό της θάλασσας. Η πολυμεναρχείο Ιεράπετρας στενάζει από την ασφυκτική έλλειψη χώρων, την παλαιότητα των εγκαταστάσεών του κλπ. Επειδή είπατε να μην επικεντρωθούμε και σωστά μπορεί να το λέτε, αλλά εγώ είπα από την δική μου την πλευρά ότι αν δεν μιλάμε για την αυλή μας, το έφερα ως παράδειγμα για να καταλήξουμε στη συνέχεια σε αυτό που είπατε και εν κατακλείδη είναι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε. Είναι η αδιαφορία των κρατούντων, είναι η αδιαφορία εκείνων οι οποίοι τοποθετούνται, είναι εκλεγμένοι, είναι τοποθετημένοι σε θέσεις, διότι πίσω από κάθε υπουργό είναι και ένας αρχηγός, είναι και μια άλλη πολιτική, είναι η συνεργασία, είναι χίλια δυο πράγματα σε ό,τι γίνεται στο πολιτικό μας το γίγνασθε, και αυτή η αδιαφορία, αλλά ο μισθός είναι μισθός όλων των κρατούντων, είναι που μας έχει φέρει σε αυτά τα αποτελέσματα. Πνιγμή. Δεν πήγαμε και τόσο καλά φέτος. Καθόλου καλά θα έλεγα. Είναι μία από τις, η κύρια αιτία, επειδή δεν πήγαμε καλά, να κάνουμε, είμαστε στο τέλος της σεζόν. Θέλαμε λοιπόν να κάνουμε το κουμπαρά, θα έλεγα εγώ, σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα των πνιγμών, το οποίο σας ενημερώνω και εσάς και τους ακροατές μας, ότι είναι η δεύτερη ατυχηματική αιτία θανάτου μετά τα τροχαία. Κάθε χρόνο χάνονται στη θάλασσα άνθρωποι που ο πληθυσμός τους είναι ένα μεγάλο κεφαλοχώρι. Οι αιτίες πολλές. Η κύρια αιτία, η απουσία κολυμβητικής παιδείας. Η μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Όλα αυτά λοιπόν τα εντάζουμε σε μια ημερίδα που θα γίνει στο πλαίσιο του συνεδρίου,
στις 19 Οκτωβρίου στο Ηράκλειο για να τα κουβεντιάσουμε. Ειδικοί επιστήμονες συζητητές θα εστιάσουν σε όλα αυτά που σας προανέφερα, έτσι, και θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα αυτά θα τα διοχετεύσουμε στην κοινωνία, να μάθει η κοινωνία επιτέλους, να μάθουν οι άνθρωποι, οι πολίτες αυτής της χώρας, αυτού του νομού, πού είναι το πρόβλημα. Τι πρέπει να κάνουν οι ίδιοι, αλλά επίσης και τι πρέπει να κάνει η πολιτεία για να ενισχύσει την άμυνά της απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Μάλιστα. Πριν φτάσουμε στην πολιτεία για να ενισχυθεί η αμυνά της απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, αναρωτιέμαι εσείς ο θαλασσινός, τι λέτε σε εμάς που μπορεί να ζούμε σε νησί, να είμαστε μέσα στη θάλασσα ουσιαστικά, αλλά δεν ξέρουμε να κολυμπάμε. Ποιες είναι οι δικές σας οι προτάσεις, οι εισηγήσεις και οι συμβουλές, η προτροπή προς εμένα και τον καθένα από εμάς, καταλαβαίνετε τι εννοώ? Καταλαβαίνω, κοιτάξτε. Θα έλεγα ότι πρώτιστα η παιδεία, η οικονομική παιδεία που θα πρέπει να έχει, να παίρνει ο πληθυσμός, θα είναι από το σχολείο, από την οικογένεια, από το σχολείο, σε πολύ μικρές ηλικίες. Αυτό δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι έχει βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν, δεν είναι όμως τα επίπεδα εκείνα, στο επίπεδο εκείνο το οποίο σήμερα έπρεπε να είναι. Υπολοιπόμαστε πολύ. Μπορώ να σας πω, τραγικά υπολείπεται αυτή η κολυμπητική παιδεία, η οποία δυστυχώς δεν υπάρχει στα σχολεία, δεν υπάρχει καν μέσα, δεν διδάσκεται. Δεν διδάσκεται. Μόνο από την οικογένεια και με πρωτοβουλία της οικογένειας, ας πούμε, αυτό καλλιεργείται. Δυστυχώς μέσα στα σχολικά βιβλία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος, και ξέρετε, δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν υπάρχουν ειδικοί. Έτσι. Θα μπορούσαν τα σχολεία, ο δάσκαλος, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ας πούμε, να ζητήσει τη συνδρομή του λιμενικού πάνω σε αυτό το θέμα. Να ζητήσει τη συνδρομή των ειδικών και από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Και είμαι βέβαιος ότι αν ζητούσε το Υπουργείο Παιδείας μια τέτοια συνδρομή, θα την είχε. Μάλιστα. Και εξ αυτού του λόγου, λοιπόν, εάν υπήρχε η σωστή παιδεία, θα είχαμε και λιγότερα ατυχήματα κατά την άποψή μας. Μάλιστα. Σοβαρά όλα αυτά που λέμε, ενδιαφέροντα τα όσα θα ακουστούν. Αν μου επιτρέπετε να κάνω μόνο μία συμπλήρωση πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν αφορά αυτό μόνο τον πληθυσμό, τον τοπικό πληθυσμό. Αφορά και τους ξένους επισκέπτες. Πρωτίστως. Έτσι. Και επηρεάζει άμεσα αυτό και τον τουρισμό. Μάλιστα στην ημερίδα έχουμε εντάξει και μία τέτοια ενότητα που να αναλυθεί, ας πούμε, από κάποιον ειδικό, πόσο επηρεάζει τον τουρισμό. Σε ένα νούμερο μόνο θα σας πω. Το 30% των πληθυσμών στο Ηράκλειο αφορά σε ξένους επισκέπτες. Πολίτες άλλων χωρών. Αυτό ήθελα. Ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, το στοιχείο που δίδεται στο τέλος. Διότι το να μην ξέρεις να κολυμπάς, το να μην έχεις πάρει από μικρός εκείνη την παιδεία που απαιτείται, να μην γνωρίζεις καταστάσεις, να έχεις άγνοια κινδύνου από την άλλη, νομίζω ότι όλα αυτά συνηγορούν στο να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Το συνέδριο αυτό θα γίνει 19 του μήνα. Πού ακριβώς? Γιατί βέβαια θα τα ξαναπούμε μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, κύριε Σαϊτάκη, αλλά πού ακριβώς θα γίνει? Στις 19, είπαμε, Οκτωβρίου, θα γίνει στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, που με πολύ ευγενικό τρόπο μας παραχώρησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου για αυτό το σκοπό. Και είναι Σάββατο, άρα είναι μπορεί Σάββατο, να το παρακολουθήσει πολλοί κόσμος. Σάββατο στις 9 το πρωί, είναι ανοιχτή η ημερίδα και στον κόσμο, σε όποιον θέλει. Τον προσκαλούμε μέσω εσάς, ας πούμε, να βρεθεί στην ημερίδα. Νομίζω ότι μόνο όφελος θα έχει αυτή η παρουσία του εκεί για τον ίδιο, αλλά και για τον, μάλιστα, για όλους οι οποίοι θα συμμετέχουν.